σε αυτόν τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Κυρία Ιδρέου, φαίνεται της αρέσουν τα πανηγύρια. Της αρέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχει κρατήσει τα χριστουγεννιάτικα φώτα για πότε? Για το καρναβάλι? Για τη Μεγάλη Εβδομάδα? Δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά, έχω ταξιδέψει σε πολλές, σε πολλά κράτη, σε πολλές πρωτεύουσες, σε πολλές πόλεις. Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο να τον κρατάει για το καρναβάλι, δεν έχω κρατήσει. Δεν έχω δει. Δεν έχω δει. Δηλαδή, τι περιμένει να κάνει? Θα τα βγάσουν, τα αφαιρούν τα φώτα. Βέβαια. Φαίνεται μια πόλη τώρα. Το κέντρο, το ιστορικό κέντρο της πόλης, φαίνεται λες και ναι. Έχει τελειώσει η γιορτή, τελείωσε, έκλεισε το κέντρο. Η σβηστά και τα φώτα τελειώσαν. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, καλές οι... αυτές οι φανφάρες που κάνετε, αλλά και λίγο επί της ουσίας. Δουλειά επί της ουσίας. Δηλαδή, κατεβάστε τα χριστουγεννιάτικα φώτα. Κατεβάστε τα. Φτιάχτε το Σαν Τζιάκομο που είναι έτοιμο να πέσει. Που δεν τον βάλατε, δεν λέω ότι τον βάλατε εσείς. Δεν λέω ότι τον βάλατε εσείς τον κύριο Πουλή. Να απειλήσει και να προφυλακίσει εργαζόμενοι για, και να πάρει πίσω το πόρισμα επικινδυνότητας του Σαν Τζιάκομο. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Γιατί άκουσα τον κύριο Καλόγιο να λέει είναι πολιτικό το θέμα, δεν μπαίνω. Όχι. Καθόλου πολιτικό. Είναι ατόπιμα. Ατόπιμα. Δεν είναι πολιτικό ατόπιμα. Είναι ατόπιμα ενός αντιδημάρχου ο οποίος δεν σέβεται τον εαυτό του. Δεν σέβεται τους εργαζόμενους. Να απειλεί εργαζόμενους. Δεν σέβεται. Βέβαια. Ατόπιμα. Να λέει πάρε πίσω την έκθεση επικινδυνότητας τώρα για μια μπρίζα. Θα τους πέσει τον ταβάνι. Μια μπρίζα. Ναι, τι μπρίζα. Λοιπόν.